Oh, nice. Είμαστε εκτός λίγης ομάδας, οπότε ναι, ισχύει. Για να δούμε. Ναι. Γιατί μας το δείξε εδώ πέρα, Μιχάλη. Ναι, γιατί ήταν πολύ τέτοιο. Ναι, αλλά στο 10 όμως. Μπορεί να... να έχουμε κάτι άλλο. Για να δούμε. Αχ, Θεέ μου. Ναι, δεν θα σχολιάσουμε αυτό στο stream. Λοιπόν, μπανάρω τη Smashville. Και τι άλλο θα μπαναριστεί, για να δούμε. Smashville. Oh my god. You don't say. Θα μου άρεσε όταν αυτή η πίστα λίγα, to be honest. Θέλω να πω, δεν έχει κάποιο hazard Kong Kong ή Kong Falls. Έχει. Ναι, αυτό, ναι. Το να μου πεις είναι και οι platforms λίγο περίεργες. Να πεις και εδώ πέρα και με τη Unova έχουμε θέμα. Ναι. Nice. Λοιπόν, μετά από αυτό το ωραίο σύντομο, η πληροφορία έχει ένα δούμε. Πράσινο σύρο, why go. Anyway, let's go. Πράσινο σύμπλη ομάδα, οκ. Okay. Λοιπόν, ξεκινάμε από Pokémon Stadium 2. Λοιπόν, έχουμε τις ομάδες Doberman και Chester εναντίον Akira GR και Stelios Tech Soda. Ναι, είναι πολύ καλή ομάδα. Βέβαια, δεν έχουμε την άλλη καλή ομάδα, καλή, ας πούμε, το ROM και τον Barcode. Ναι, ξεκάθαρα. Βλέπουμε τον Doberman να έχει πάρει Chrome. Interesting. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Βλέπω και έναν παίκτη στο εξωτερικό του Σάι, ο Τζέιμς, παίζει Chrome. Είναι πάρα πολύ καλός. Πώς ήταν να παίζει εσύ. Όσο γρήγορα μπορείς να νικήσεις ένα παιχνίδι με Chrome, τόσο γρήγορα μπορείς να το χάσεις. Είναι ενδιαφέρον χαρακτήρα, αλλά είναι όντως πολύ καλός. Όπως και ο Ρόι. Είναι στο ίδιο πιστεύω επίπεδο. Ναι. Κάνουν λίγο διαφορετικά πράγματα. Αλλά το επίπεδο παιχνιδιού είναι παρόμοιο. Ο Τουίκ πιστεύω να δικαιώνει πολύ καλά το Ρόι. Παίζει φοβερό Ρόι. Πάρα πολύ έχουν καλό Ρόι. Πιο πολύ έχουν καλό ροή από έχουν καλό Chrome σε αυτό το σημείο του. Ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, για να δούμε το λίγο εδώ πέρα. Βλέπουμε την κόκκινη ομάδα. Πολύ καλό το down smash ότι... του Granite εκεί. Βλέπουμε ότι τα Stokins σχεδόν είναι μόνο ο Doberman κρατάει τα Stokins 3 ακόμα. Ο Doberman κρατάει ένα ολόκληρο Stokins. Βέβαια είναι Chrome, άμα έχεις στο μυαλό σου ότι μπορείς να τον γκυμπάρεις πανεύκολα. Ναι, ισχύει. Άμα έχεις counter, πιο ακυρά που έχει counter μπορεί να τον γκυμπάρει πολύ εύκολα. Άμα προσέχει βέβαια, το πέραμα προσέχει πάρα πολύ να κάνει switch spot. Ναι, προσέχει πάρα πολύ. Δεν ξέρει ότι ο Chrome έχει. Ωχ, τον διακόπτει το side beat του Ενσύνερου ο Τσέστερος για να σώσει τον Doberman. Πολύ ωραίο interruption. Ναι, ναι. Τον έσωσε πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα. Ναι, ναι. Τώρα από Switch Sport Μακέρα σκοτώνει τον Chrome και τώρα φεύγει και ο Chrome, αλλά βλέπουμε την νέα ομάδα να έχει 3 στόκ ενώ η Blay έχει ακόμα 4. Ναι, ναι, ναι. Η κόκκινη έχει 4, sorry. Η κόκκινη έχει 4. Άλλο ένα side beat από το deck ενώ η Blay έχει 3. Τι ωραίο το έτσι κάτι εκεί πέρα με το side beat. Ξανά το side beat. Γενικά ο Doberman έχει το. Ας πούμε την ευκολία να αλλάξει καμπύρα. Ναι. Το πάει απλά παίζει αυτό το χαρακτήρα επειδή πιστεύω θα τον νικήσει εύκολα. Πολλά side beam βλέπουμε το σύνδερο να τα πιάνει. Ο Chrome σκότσε δύο άτομα. Βέβαια και το συμπέφτει μέσα σε αυτά. Ναι. Βέβαια δεν τους νοιάζει να χάσουν ένα στόχο. Άμα είναι ένα στόχο μπροστά. Ναι, ναι, και αυτό. Δηλαδή είναι τελείως worth του. Ο Greninja δεν είχε γεμάτο στόχο. Ακόμα στον παγκάνα τον Κίρμιον που ήταν να ξεφύγει. Ναι, ναι, ναι. Πιο δυνατά από το παιχνίδι, ίσως. Ναι, αυτό δηλαδή. Καλό κομποκί, αλλά ήταν ο σπίτι του. Ναι. Πάει ο... Και πάει ο Τέκη Σόντα. Μόνο ένα στόχο ο Κύρα δεν έχει να δώσει. Ναι, και είναι μόνο στο δύσκολο τα πράγματα. Επίσης ο Chrome κάνει κόμπο από αριστερά μέχρι δεξιά. Ναι, άμα αρχίσει το Nike. Γενικά ο Άκη είναι ένα χαρακτήρα που πέσει πάρα πολύ. Άρχισε πάρα πολύ δυνατά. Ναι, ναι, 100% επειδή έπαιζε με Μικελίο χαρακτήρα. Ό,τι ακουμπάει με Μικελίο απλά είναι. Σε εισαγωγικά το πιέρ, αλλά δεν είναι. Βλέπεις το Τζόκερ τώρα, ότι τον δεν έχει είναι, κάνει... Δεν είναι το πένα όμως που λένε όλοι. Γιατί έβλεπα άλλους Τζόκερ να προσπαθούν να πάρουν έστω και τα local τους και δεν μπορούσαν να βγουν από τα πού. Εντάξει. Απλά όχι λίγο, είναι αποδεδειγμένα πάρα πολύ καλός παίκτης. Ό,τι και να πιάσει. Αφού έλεγε ρε ότι ο Link είναι ο καλύτερος στους όρους, δεν μπορείς να τον πάρει τόσο σοβαρά. Ναι, δηλαδή έλα, είχε πει ότι κατά τη γνώμη του πρώτου να έχει νικήσει με Ike, είχε πει ότι κατά τη γνώμη το καλύτερο σώμα στο παιχνίδι είναι ο Link. Έλα, ρε. Ναι. Σόπα. Πάντα να παίζει Link η αλήθεια. Και δεν βλέπεις το Link να είναι το πένα. Εννοώ ότι ό,τι και να
πιάσει ο Μικέλιο. Τον έχει κατά προτίμηση τον Τζόκερ, ισχύει. Αλλά και είναι όντως πολύ καλό παίκτη. Κοίταξε, ο Μικέλιο χρησιμοποιεί πολύ καλά τα όπλα του Τζόκερ για να ναι, ναι, είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Ό,τι και να πάρει, αφού βλέπει ότι έχει το flexibility να αλλάζει, ξέρω εγώ, κάθε τουρνουά main και να νικάει ακόμα. Θέλω να δω ποιος το κάνει στο 4 αρκετά. Όταν βγει ο κύριος Ντύρης αναχθές θα ανακοινωθεί πώς το βιάσει για το πώς θα είναι. Από περιέργεια και μόνο. Θα δω. Θα δω. 171 ο Άικ. Ναι. Βέβαια και το counter ήταν λίγο... Ναι, αλλά ο Chrome στο ledge είναι ό,τι είναι ο Chrome στο ledge. Ναι, αυτό. Εφιάλτης. Μόνο στο ledge. Και έχει πάρα πολύ καλά setup, αλλά... Εκτός του ledge. Αλλά λέμε τώρα έχει αρχίσει η συζήτηση ότι είναι top. Εκεί που λέγανε ότι είχε πέσει. Ότι είναι απλά ένα sky με το ζόρι. Τώρα λένε ότι είναι πάλι top επειδή πέσαν όλοι οι άλλοι. Ναι, σίγουρα. Ω, ναι, ω, ναι. Για να δούμε τώρα ποιο θα είναι το counter pick. Κανείς δεν αγαπάει την κάστρωση. Δικαιολογημένο. Θέλω να δω τώρα που όταν θα τελειώσει το part γενικώς και σπίσεις με ανάλογα και με το Evo. Με το Frostbite. Α, το Frostbite. Αυτό είναι το legal τώρα. Και ποιες ναι, είναι... Θα φύγει η Castle, θα φύγει η WarioWare, ναι. Θα φύγει η Skyloft. Τέλος, Θεέ μου. Και θα, η Smash θα γίνει Unmoving. Α! Θα δηλαδή θα πηγαίνουμε... Ναι, Hazard's Off είναι η Smash. Η Yoss είναι μέσα, η άλλη Yoss είναι μέσα, Battlefield είναι μέσα, Final Destination είναι μέσα. Υπάρχει στήτηση η Final Destination να γίνει Counterpick, αντί για Main. Ωραία. Η Lylat είναι μέσα, Pokémon Stadium είναι μέσα. Δεν μου έχει τα λεπτά τώρα. Αυτό, φεύγει, WarioWare. Και δυστυχώς μένει η Unova. Δυστυχώς. Που είναι επίσης μια τζάνκι λίγο πίστα. Castle Island. Castle Island. Halbert τώρα να είναι στα Doubles είναι λίγο αμφιλεγόμενο επίσης. Για να δούμε. Πολύ κακή πίστα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Έχει, περνάς μέσα από το τέτοιο, έχει πρόβλημα με τις Skyloft. Εδώ έχει παρόμοια προβλήματα με τις Skyloft. Αλλά είναι καλύτερο από τη WarioWare. Για να δούμε. Κοίταξε. Η Shadow Moses μ' αρέσει, δηλαδή έχω δει που κάνουν στη, ας πούμε, σε Final, μ' αρέσει αυτή η πίστα. Θα ήθελα να τον δει, αλλά δεν είχε τους τοίχους, ξέρεις πως πάγανε. Δεν ξέρω, το πρώτο μου άρεσε αυτή η πίστα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, ο φωτισμός που ξέρεις είναι μαύρος, έτσι με χαλαρώνει. Δεν ξέρω, μου άρεσε αυτή η πίστα για κάποιο λόγο. Έχει ωραία μουσική. Ναι, και η μουσική ήταν φοβερή. Έχει ωραία μουσική, αλλά μόνο Battlefield. Αλλά έχει το πρόβλημα ότι είναι μαύρη πίστα. Και μαύρες πίστες άμα παίζεις εναντίον Snake, δεν βλέπεις τα C4. Έχει αυτό το πρόβλημα. Αρχίζουν λοιπόν τα Λοιπόν, και πάμε. Α, πάμε κάλλος, ε. Να πω να δει αυτή η πίστη, δεν ξέρω τι με βόλουμε, αλλά μπορεί να πείσετε γιατί. Κοίταξε, και μ' αρέσει το χρώμα γενικώ όλο το στυλ, μ' αρέσει. Είναι και μεγάλη πίστη από εκεί. Από μεριά χαρακτήρα ή από μεριά ανθρώπου. Δεν σ' αρέσει. Γιατί εμένα από μεριά ανθρώπου μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα. Και από μεριά χαρακτήρα είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Γιατί οι μισέ παλουτίνε λένε ότι είναι η καλύτερη πίστη για παλουτίνα και οι άλλε μισέ λένε ότι είναι η χειρότερη πίστη για παλουτίνα. Δεν συμφωνεί κανένα. Ναι, οκ. Δεν ξέρω, μ' αρέσει τι μπορώ και δεν μπορώ να τι μικρέ πίστε όπω επειδή WarioWare, Castle City, δεν μπορώ να κινηθώ. Νιώθω πολύ κλειστά, δηλαδή νιώθω πολύ στριμωγμένα. Ούτε με να μ' αρέσουν οι μικρέ πίστε. Εξαίρεση την Castle City που είναι κακιά πίστα, δεν μ' αρέσει καθόλου. Ειδικά για Doubles, αυτέ τι πίστε είναι καθόλου. Αλλά όχι, η Castle City είναι πολύ άθλια πίστα για Doubles. Πραγματικά. Δηλαδή και να μην θέλει, δηλαδή όσο και δεν θα κάνει το Brandon Fire και να μην θε. Δηλαδή όσο και προσέξει, κάτι θα γίνει. Βασικά είναι ο ένα πάνω στον άλλον. Αυτό βασικά. Δεν έχει σχόλιο. Όχι, είναι. Πιο καλή πίστα για... Και έγινε γκίμπ στο Chrome. Στο Chrome, ρε, αφού στο Chrome Stock. Ο Άκη έχετε τρία στο έχει χάσει μέχρι στιγμή Stock ο Τέκε Σόντα και ο Ντόπλερ. Ναι. Για να δούμε. Είναι even. Με τη διαφορά ότι ο Άκη είναι κάπως υψηλά από στο Stock. Είσαι το 30 και έχει Rage. Αν έχουν τα λεφτή σωστά, μπορεί να φάει τον Rage, ε. Ω, ναι. Ωραίος, ωραία παίζει ο Ακύρα τώρα. Ναι, 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 παίζει πολύ πιο προσεκτικά από τον έχω συνηθισμένος. Είναι σοβαρή απλά από το μητάς. Αλλά και ο Στέλιος παίζει καλά. Έχει βαλτιωθεί πάρα πολύ. Ναι, true, true. Από τότε που απλά έκανα μπι. Το αμπί το ξέρω, δεν ξέρω γιατί, αλλά το τρώνε συχνά. Δηλαδή το λέμε ότι έχει και βλέπω τρώνε. Θέλει άμα αρχίσει να μαθαίνει λίγα πιο βαθιά πράγματα για το σμά. Πιστεύω, ναι. Ναι, θα είχε βελτιωθεί. Νομίζω θα ανέβαινε αρκετά. Όχι, το έφαγε το σμά. Γιατί δεν ξέρει πράγματα τα οποία μισθωρούμε δεδομένα. Ναι, και τώρα ξαφνικά η μπλε ομάδα είναι σε άσχημο μειονέκτημα. Βασικά, όχι μειονέκτημα, βασικά άμα χάσει το είναι even τα στόκ. Ναι. Δεν τα λες, γιατί ο Μιχάλης έχει μια συνήθεια να... Το πήρε, βέβαια. Το πήρε, αλλά όχι, τώρα... λάθος, έχουν μπλέξει με την ομάδα. Δεν είναι even. Ναι, λάθος δικό μου. Πολύ καλό το κόμπο εκεί που κάνει ο Ντόπερ. Βέβαια, αυτή η ομάδα έχει γενικά
ας πούμε πλεονέκτημα ότι είναι δυνατή χαρακτήρα. Στην εισαγωγικά ενώ παρά είναι δυνατά. Ναι. Ο! Πάει ο Στέλιος. Και πήρε σε Airstock. Άσχημα τα πράγματα, πολύ άσχημη πλεομάδα. Ναι, τώρα είναι σχεδόν δύο ολόκληρα στα... Δύσκολα γυρνάς από τέτοιο deficit, γιατί απλά κάνεις έναν και μετά γίνεται απλά μονότερμα. Έχουμε στο background το World of Light, το τραγούδι. Ναι, είναι το intro βασικά. Παίζει κάπου το intro. Ναι. Πολύ δυνατά. Δεν το λέω γιατί δεν άρεσε τον κόσμο, εμένα μου άρεσε. Δεν μου άρεσε καθόλου. Εντάξει, βέβαια δεν συγκρίνεται με το πρόβλημα. Το έπαιζα begrudgingly από την αρχή μέχρι το τέλος, what the fuck. What? Καλά, δεν έχει σημασία έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι, είναι μονότερμα. Στο μονότερμα δύσκολα. Έχουν γίνει comeback σε μονότερμα. Αλλά. Δεν ξέρω. What the! Nice! Αυτό είναι ωραίο. Ναι, ναι. Έχει αρχίσει να κάνει κάποια πολύ πιο ενδιαφέρον πράγματα με τον Σινερό. Και τέλος. Ναι, αλλά είναι Σινερό. Ναι, τέλος. 2-0 για την κόκκινη ομάδα. Ναι, λοιπόν.